Τώρα, ο αρχηγός του ΣΥΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ολοκληρώνει σήμερα την επίσκεψή του στα παλαιστινιακά εδάφη, με τελευταία στάση τη Ραμάλα, όπου και έχει επαφές με στέλεχος της Παλαιστινιακής Αρχής. Νωρίτερα, στο Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων, είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Τρίτο, όπου Κωστή Κωνσταντινού. Φαίνεται λοιπόν πως δήλωσε πως η κατάσταση με τον πόλεμο στη Γάζα δεν αρμόζει την ανθρωπότητα και πως ο δυτικός κόσμος αλλά και η Ελλάδα δεν μπορούν να παραμένουν απαθείς. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, από τη Ραμάλα όπου βρισκόμαστε τώρα. Θα πάρουμε από την αρχή το πρωί. Στις 8:30 ο κύριος Κασσελάκης συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Θεόφιλο και όπως ακριβώς είπες προηγουμένως επανέλαβε με κάπως διαφορετικό λεκτικό αυτά που είχε πει και χθες σε σχέση με το ρόλο του δυτικού κόσμου αλλά και της Ελλάδας έναντι αυτού που συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Στάθηκε αρκετά σε αυτό που μεταδίδατε και προηγουμένως και εσείς για το νέο χτύπημα στη Ράφα και είπε ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση και ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή. Και η αλλαγή βεβαίως, όπως μας είπε, είναι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Τώρα από πλευράς του, ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος είπε ότι υπογράμμισε μάλλον, εξήγησε τον ρόλο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και τη διαχρονική του σημασία ως ένα σημείο συνάντησης όλων των θρησκειών και είπε ότι ακριβώς το ζητούμενο είναι η ειρήνη και ότι υπάρχει πολύς χώρος στο Ιεροσόλυμα για όλες τις θρησκείες και ιδιαίτερα τις τρεις αβρααμικές θρησκείες. Στη συνέχεια ο κύριος Κασσελάκης κατευθύνθηκε στη Ραμάλα όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της PLO, τον κύριο Χουσέιν Αλσάικ. Δεν επετράπη στα μέσα να μπούμε στη συνάντηση. Περίπου ο κύριος Κασσελάκης μας είπε τα ίδια πράγματα σε σχέση με την Παλαιστίνη και με το τι έγινε εκεί. Και στη συνέχεια η αντιπροσωπεία πήγε στο μαυσολείο του Γιασέρ Αραφάτ, όπου επίσης δεν ήθελαν την παρουσία των μέσων. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν ξέρω αν ήταν θέμα των διοργανωτών ή των ιδίων. Και σε λίγο, αυτή την ώρα, πρέπει να κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να αναχωρήσει ο κύριος Κασσελάκης με την υπόλοιπη αντιπροσωπεία και να επιστρέψει στην Αθήνα. Λοιπόν, Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση αυτή. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης αλλά και ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος. Σήμερα, τις τελευταίες ώρες, είχαμε 40 παιδάκια, άμαχοι συνάνθρωποι μας, αλλά παιδάκια, να χάνουν την ζωή τους από ανθρώπινη επιλογή. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ειρήνης, για κατάπαυση του πυρός, για προστασία όσον αφορά στα δικά μας θέματα, για την προστασία του θρησκευτικού πολιτισμού μας, του πολιτισμικού μας πλούτου, της περιουσίας εδώ πέρα του Πατριαρχείου, απέναντι σε τάσεις επικισμού και να έχουμε ειρήνη εδώ στην περιοχή, σε αυτή την ευλογημένη περιοχή και κάτι γνώμη μας, ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα να παραμένει στο περιθώριο, να παραμένει στα λόγια αντί να προωθήσει όλα τη στερεαλία ώστε να μπορεί να υπάρξει άμεση κατάψη του πυρός και ανθρωπιστική ενίσχυση στην περιοχή